Καλησπέρα σας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι αιχμές παθολογίας κλείνουν με θέμα στρογγυλής τράπεζας που αφαιρά την υπατολογία. Τα επιμέρους θέματα υπατολογίας και οι ομιλητές, οι οποίοι επιλέγησαν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, είναι η μη αλκοολική στεάτωση του ύπατος, οι χολοστατικές υπατοπάθειες, η μεταμόσχευση του ύπατος και ο δρόμος προς την εξάλληψη της υπατίτιδας σε. Νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και εισαγωγικά θα ήθελα να τονίσω ότι στο πρόσφατο Αμερικανικό Συνέδριο του ύπατος, της Αμερικανικής Εταιρείας Μελέτης των Νόσων του Ύπατος, το γνωστό μας ASLD, και το οποίο ανασκοπήθηκε πρόσφατα από στην Ελλάδα, στον τόπο μας, έχει φανεί ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και περιλαμβάνονται μέσα στις λίγες, δεν ήταν πολλές, ανακοινώσεις οι οποίες ήταν προφορικές. Θα έλεγε κανείς ότι 25, δηλαδή περίπου ας πούμε, το 1/4 των ανακοινώσεων των προφορικών, αφορούσαν σε αυτά τα θέματα. Έχουμε 4 ομιλητές, οι οποίοι έχουν πολύ καλή εμπειρία και είναι συνέχεια παρόντες στις αιχμές της παθολογίας και θα ξεκινήσουμε αυτό το στρογγυλό, τη στρογγυλή τη τράπεζα με πρώτον ομιλητή, τον κύριο Παπαδημητρόπουλο. Δυστυχώς βρέθηκα να είμαι ο μόνος συντονιστής, δεδομένου ο συνσυντονιστής, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν μαζί μου, ο κύριος Σεβαστιανός, βρέθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητρόπουλος έχει ως θέμα, πρώτος είναι ομιλητής, την μη αλκοολική στεάτωση του ύπατος και την οποία την επισημαίνει ως παράγοντα εκδηλώσεως σαχαρόδου διαβήτη τύπου 1 και καρδιαγκιακών παθήσεων. Παρακαλώ τον κύριο Παπαδημητρόπουλο να ξεκινήσει την παρουσίαση του θέματός του.